Και ημερολογιακά μπαίνει ο χειμώνας, όμως οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό πριν. Το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του νομού Φθιώτιδος είναι ένα ουσιαστικό όργανο με σωστικές αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν να κάνουν με το συντονισμό των προσπαθειών για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε καιρικού φαινομένου ή οποιοδήποτε γενικά φαινομένου που προκαλεί κίνδυνο σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Με βάση αυτό, η συζήτηση που γίνεται σε αυτό το όργανο είναι ουσιαστική. Υπάρχει ανταλλαγή απόψεων για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο έχει να κάνει με το πώς πέρασε η αντιπυρική περίοδος, τα προβλήματα τα που είχαμε, πώς τα αντιμετωπίσαμε και τι μπορεί να καλυτερεύσει πάνω σε αυτό, πάνω στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τα οποία είχαμε την αντιπυρική περίοδο που πέρασε, που ήταν μια ομαλή για τη Φθιώτιδα αντιπυρική περίοδος. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι ένας χειμώνας, για τον οποίο πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όποιο καιρικό φαινόμενο και αν έρθει, δηλαδή είτε χιόνια, είτε πλημμύρες, είτε βροχές, είτε καταιγίδες, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, μία πεπατημένη που είχαμε από τις προηγούμενες χρονιές, όμως κάθε χρονιά πρέπει να υπάρχει μια βελτίωση στα σχέδιά μας, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συζήτηση εδώ για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις προσπάθειες και τα σχέδιά μας αυτά, και το κυριότερο είναι ο συντονισμός, δηλαδή να ξέρει ο καθένας όταν έρχεται ένα τέτοιο φαινόμενο τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να το κάνει. Πρώτα απ' όλα οι πολίτες, γι' αυτό και η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας κάθε φορά που έχουμε καιρικά φαινόμενα βγάζει στη δημοσιότητα και ανακοινώνει τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι συγκεκριμένες και με συγκεκριμένο κώδικα ενεργειών για κάθε ενέργεια, τις οποίες ενέργειες οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν, και από εκεί και πέρα ο κάθε φορέας έχει συγκεκριμένο τομέα δράσης και πεδίο δράσης και πάνω σε αυτό πρέπει να κινηθεί, για να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και να μην υπάρχει μια άναρχη αντιμετώπιση ενός φαινομένου το οποίο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο και σε περιουσία και το τραγικότερο σε ζωές. Έχουμε στο μυαλό μας τα τραγικά φαινόμενα της Μάνδρας που πρόσφατα αντιμετώπισε η Αττική, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μας κάνουν πολύ πιο προσεκτικούς, πολύ πιο έτοιμους και με σχέδιο πολύ πιο εκτεταμένο σε οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο έχουμε μπροστά μας.